Να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους, μια πρωτοφανής ιστορία. Αν αποδειχτεί ότι πρόκειται περί τριπλού εγκλήματος, μιλάμε για μια είδηση που δεν έχει ξανασυμβεί στα ελληνικά χρονικά. Μάλλον έχει ξανασυμβεί, γιατί έβλεπα και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη πριν 37 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό, μια αντίστοιχη περίπτωση. Μια μητέρα δηλαδή που αφαίρεσε τη ζωή των τριών παιδιών της με χάπια, με τη χρήση χαπιών. Πώς το παρακολουθείς όλο αυτό, και θέλω να μου πεις, να μου σκιαγραφίσεις λίγο όσο μπορείς το προφίλ αυτής της γυναίκας, αλλά και του συζύγου της. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε, όχι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τώρα έχουμε αρχίσει και εξοικειωνόμαστε με αυτά. Στην Αμερική, περίπου 500 παιδιά το χρόνο σκοτώνονται από γονείς. Απλά έχουν άλλες τακτικές και τα μαθαίνουν πιο εύκολα. Το πιο πιθανό για να σκοτωθεί ένα παιδί, να δολοφονηθεί, είναι από οικείο πρόσωπο, δεν είναι από έναν άγνωστο. Το ίδιο ισχύει και για τους βιασμούς. Οικεία πρόσωπα κάνουν συνήθως τη ζημιά. Τώρα, το συγκεκριμένο περιστατικό, εμείς το έχουμε λίγο πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, διότι είναι πρωτόγνωρο. Είναι. Θα το οικειοποιηθούμε κι αυτό σε λίγα χρόνια. Θα ακούμε. Ναι, όπως τα συνηθίζουμε όλα τα πράγματα. Όλα δεν τα έχουμε συνηθίσει. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν τώρα και ζουν. Και δεν έχουμε βρει μηχανισμούς να τους εντοπίσουμε και να τους προστατεύσουμε, δηλαδή να υπάρξει μια πρόληψη. Η συγκεκριμένη γυναίκα έχει. Τώρα μιλάω υποθετικά, διότι απαγορεύεται εγώ να κάνω διάγνωση, δεν τη γνωρίζω προσωπικά. Ναι, δεν είναι διάγνωση, είναι μια κουβέντα. Ναι. Εσύ καλύτερα που εσύ, η δική σου γνώμη, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τη δική μας και από το να βγαίνουμε και να λέμε εμείς. Οπότε, σαν ειδικό, ας πούμε, που έχει περισσότερες γνώσεις στα κομμάτια της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Αυτό θέλω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια διαταραχή προσωπικότητας. Η διαταραχή προσωπικότητας εμφανίζεται συνήθως στην εφηβική ηλικία. Υπάρχουν σημάδια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί, για παράδειγμα, να μην έχουν ενσυναίσθηση και να βασανίζουν ζώα. Καμπανάκι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία τσακώνονται συχνά ή δεν έχουν τύψεις, δεν έχουν ίχνος μεταμέλειας. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μπορεί κάποιος να έχει το γονίδιο, αλλά αν μεγαλώσει με γονείς που το αγαπούν και το φροντίζουν, να μην εκδηλωθεί. Οπότε ο τρόπος που μεγαλώνουμε και αν υπάρξει κάποιο τραύμα, μια παραμέληψη, μπορεί να πυροδοτήσει το γονίδιο και να δημιουργηθεί, εν πάση περιπτώσει, μια διαταραχή. Γι' αυτό και ναρκωτικά μπορούν να το πυροδοτήσουν. Και γι' αυτό το λέω με πολύ αγάπη στα παιδιά να μην δοκιμάζουν ούτε καν ναρκωτικά και σε εφηβικές ηλικίες, γιατί αυτά μπορούν να πυροδοτήσουν μέχρι και ψύχωση, δηλαδή να χάνουν επαφή με την πραγματικότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε χάσιμο της επαφής με την πραγματικότητα. Έχουμε μια επιλογή ζωής σύμφωνα με το συμφέρον μας. Δεν έχουμε ενσυναίσθηση και τα πάντα έχουν να κάνουν με το εγώ μας. Δηλαδή, εγώ θα αποφασίσω τι θα συμβεί για το συμφέρον. Γι' αυτό και αυτό που συζητάνε πολύ, την εργαλειοποίηση των παιδιών. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τα παιδιά τους για να φτάσουν στο συμφέρον τους, στο σκοπό τους, στη σκέψη τους, τα χρησιμοποιούν όπως τους βολεύει. Ακριβώς όπως το είπες. Αλλά δεν το αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Δεν έχουν αυτή τη σκέψη. Καλά, που και εμείς εδώ πέρα μπορεί να είμαστε αδιάγνωστοι. Έτσι, στο σπίτι μπορεί να πνίγουμε κουνελάκια. Θα κλείνει η πόρτα, κανένας δεν ξέρει. Αλλά με αυτά που έχουμε δει, η συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας, που δεν μπορώ καν να πω ποια είναι, γιατί θα νομίζω ότι κάνω κάποια διάγνωση και απαγορεύεται αυτό, είναι επικίνδυνη διαταραχή. Και δεν λέω ότι όσοι έχουν διαταραχή προσωπικότητας είναι επικίνδυνοι άνθρωποι, αλλά δυνητικά αυτή η συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Συνδυασμό συνθήκων και πώς έχει μεγαλώσει και το πώς είναι η ζωή και βεβαίως σε συνδυασμό με αυτή την. Συνδυασμό συνθήκων, πολύ σωστό, γιατί αν προσθέσω πάνω εκεί ένα φορτισμένο γενετικό υλικό, μια δύσκολη ζωή, ένα οικονομικό πρόβλημα, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Και μια επιλογή των ανθρώπων που έχεις γύρω σου, η οποία μπορεί να πολλαπλασιάζει και να πυροδοτεί ακόμα περισσότερο, φαντάζομαι, τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Μια αιμονή, μια καψούρα, όλα αυτά συνυπολογίζονται. Προβληματικός άνθρωπος, προβληματικούς ανθρώπους τα έλξει, έτσι δεν είναι? Τα λες τα podcast σου, ακούω, μην μου πεις όχι. Όχι, πολύ σωστά. Και υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι που είναι ψυχοπαθείς, και δεν λέω ότι είναι ψυχοπαθείς φυσικά γυναίκα, δεν μπορώ να το πω, ταιριάζουν με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί αν βγούμε ένα ραντεβού εμείς οι δύο και με βλέπεις ότι είμαι ψυχρός και είσαι κι εσύ στο ίδιο μοτίβο, θα ταιριάξουμε. Θα δεις κάτι οικείο. Αν εγώ είμαι θερμή και εσύ είσαι κολόνα παγωμένη, δεν θα σε θέλω.